συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και από τη μεριά μου θέλω να εκφράσω και να σας διαβεβαιώσω ότι και η αίσθηση της τιμής και η συγκίνηση που με συνέχει είναι μεγάλη. Ο ιστορικός βηματισμός μισού αιώνα των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής από την ίδρυσή της το 1972 δεν μπορεί παρά να ειδωθεί μέσα από το συνολικότερο βηματισμό του κόμματος και σε πλήρη αντιστοιχεία με την διαρκή προσπάθεια του ΚΚΕ να υπερασπιστεί με συνέπεια την μαρξιστική λενινιστική θεωρία, να αντιπαρατεθεί κέρια με την πολιτική των αστικών κομμάτων, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την σοσιαλδημοκρατική στρατηγική της αστικής ενσωμάτωσης, κυρίως μέσα από το πορτουνιστικό ρεύμα του ευρωκομμουνισμού και να εκφράσει με σαφήνεια τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων στα πλαίσια της καθημερινής πάλης για τη διαμόρφωση των κοινωνικών όρων επαναστατικής ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου στη χώρα. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι πως η πορεία αυτή του κόμματος δεν ήταν αδιατάραχτη. Ωστόσο, τα επίγοντα και αυξημένα καθήκοντα θεωρητικής εμβάθυνσης, κριτικής μελέτης και έρευνας της ιστορικής πείρας της ταξικής πάλης στο φόντο των ιστορικών αντεπαναστατικών ανατροπών και της ιδεολογικοπολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος είναι μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια. Μιλώντας από τη σκοπιά του αναγνώστη που ζει όμως παράλληλα τις ανάγκες της διαπάλης ιδεών στο κίνημα, δεν μπορεί παρά να επισημανθεί ότι τα εκδοτικά εγχειρήματα της σύγχρονης εποχής, καρπός συλλογικής κομματικής θεωρητικής δουλειάς, επιτροπών της Κεντρικής Επιτροπής ή επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων ή και ατομικές συνεισφορές στελεχών και μη του κόμματος, εκτείνονται σε όλο το εύρος των μορφωτικών, ιδεολογικών αυξημένων απαιτήσεων από τη φιλοσοφία και το δίκαιο ως την οικονομία και από την ιστορία ως τη λογοτεχνία. Η εκδοτική παραγωγή της σύγχρονης εποχής συμβάλλει έτσι στην διατήρηση σταθερά ανεβασμένου ταξικού επαναστατικού κριτηρίου όσων παλεύουν καθημερινά με τα αδιέξοδα που ορθώνει στις συνειδήσεις η κυρίαρχη αστική ιδεολογία, όσων απεγκλωβίζονται, όπως η αφεντιά μου, από την εξυπηρέτηση πολιτικών σχεδίων αστικής ενσωμάτωσης και δηλώνουν διαθεσιμότητα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Με τον τρόπο αυτό, η ανάπτυξη της επιστημονικής και θεωρητικής γνώσης και η καλλιέργεια αισθητικού κριτηρίου συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ιδεολογικής παρέμβασης ως δομικό στοιχείο της καθημερινής δράσης και όχι ως απλό επικουρικό καθήκον. Από τη στιγμή που συνομολογούμε στο θεμελιακό ζήτημα ότι ο ρόλος της επαναστατικής θεωρίας είναι καθοριστικός για να υπάρξει αποτελεσματική επαναστατική πράξη, οφείλουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην εκδίπλωση της πλατιάς ιδεολογικής μορφωτικής αντεπίθεσης απέναντι στην αστική ιδεολογία, για να αφομοιωθούν όσο πιο στέρεα γίνεται οι βασικές γνώσεις του μαρξισμού, να εμπεδωθεί η λενινιστική στρατηγική για την επαναστατική ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, που δεν συμβιβάζεται με την καλλιέργεια κανενός είδους κοινοβουλευτικής αυταπάτης. Ήδη το 1895 ο Λένιν φώναζε σε ένα άρθρο του για το τι πιστεύουν οι υπουργοί μας για τους εργάτες. Έλεγε: «Εργάτες, βλέπετε πόσο θανάσιμα φοβούνται οι υπουργοί μας την ένωση της γνώσης με τον εργατό κόσμο. Δείξτε σε όλους ότι καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να αφαιρέσει τη συνείδηση από τους εργάτες. Χωρίς τη γνώση οι εργάτες είναι ανυπεράσπιστοι. Με τη γνώση αποτελούν δύναμη. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τα επόμενα 50 χρόνια της σύγχρονης εποχής με την προσδοκία να αποτυπώνεται εκδοτικά η δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας, η οποία οφείλει να γίνεται πάνω στη βάση των σύγχρονων προβλημάτων που βάζει η ταξική πάλη, πάνω στο έδαφος των πιεστικών συνθήκων και απαιτήσεων
του αιώνα που διανύουμε.